να διαχειριστούν μια χαοτική κατάσταση με χιλιάδες αντιρρήσεις επί του αναρτημένου δασικού χάρτη, καλούνται μετρημένες στα δάχτυλα επιτροπές αναπεριφερειακή ενότητα. Την αδυναμία των επιτροπών να εξετάσουν τον όγκο των αντιρρήσεων καταγγέλουν οι δικηγορικοί σύλλογοι της Κρήτης που ζητούν έστω και τώρα νομοθετική παρέμβαση. Σε όλους τους νομούς της Κρήτης, οι διευθύνσεις δασών που υπάγονται πλέον στο Υπουργείο Περιβάλλοντος έχουν μία αδυναμία ένεκα της λήψης προσωπικών. Συνεπάγεται ότι αυτή τη στιγμή στα Χανιά οι υπάλληλοι οι οποίοι είναι επιτετραμένοι για την όλη επιμέλεια και κατάθεση συζήτησης προς την Επιτροπή είναι ελάχιστη, με αποτέλεσμα να υπάρχει πλήρη αδυναμία. Αυτές οι υφιστάμενες μέχρι το 2019 στάσεις του παλαιού καθεστώτος να εκδικαστούν από τους Προέδρους των Επιτροπών που είναι δικηγόροι. Στην κοινή συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων της Κρήτης που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά, εκφράστηκε έντονος προβληματισμός για τις επιπτώσεις που θα έχει στους ιδιοκτήτες το ρευστό σκηνικό που θα επικρατεί για πολλά χρόνια, αναφορικά με τον χαρακτηρισμό ή όχι χιλιάδων ιδιοκτησιών ως δασικές. Θα πρέπει να καταλάβει η πολιτεία ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε εχμαλωσή αυτών των ακινήτων και δεν μπορούν αυτοί οι ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων να μην προβούν στην εκμετάλλευση και στην αξιοποίηση αυτών των ακινήτων. Υπολογίζεται πως μόνο για τη διαμόρφωση του τελικού δασικού χάρτη των Χανίων, για τον οποίο έχουν υποβληθεί 25.000 αντιρρήσεις, θα απαιτηθούν πολλές δεκαετίες. Σε κάθε μία από τις τρεις επιτροπές αντιστοιχούν πάνω από 8.000 αιτήσεις, χωρίς να υπολογίζονται οι αντιρρήσεις της προηγούμενης ανάρτησης. Αυτές οι χιλιάδες, οι δεκάδες χιλιάδες των αιτήσεων, αντιρρήσεων ή προδήλων, είναι δυνατόν να εξεταστούν από μία επιτροπή που υπάρχει στο Λασίθι, από μία επιτροπή που υπάρχει στο Ρέθυμνο, από μία επιτροπή που υπάρχει στο Ηράκλειο και από τρεις επιτροπές που υπάρχουν στα Χανιά? Κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, για να γίνει αυτό το πράγμα, χρειάζεται δεκάδες έτη. Την ίδια στιγμή, μεγάλο ποσοστό ιδιοκτητών γης λόγω οικονομικής αδυναμίας δεν έχουν καν υποβάλει αίτηση αντίρρησης. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, Χρήστος Πραματευτάκης, χαρακτηρίζει αδικαιολόγητη την άρνηση της πολιτείας να δώσει παράταση στην υποβολή ενστάσεων και μιλά για παραβίαση του συντάγματος. Αλλά όταν είμαστε στο απόλυτο μηδέν για τις καινούργιες αναρτήσεις, για ποιο λόγο δεν δίδεται η δυνατότητα 15 ημερών σε αυτούς τους ιδιοκτήτες να υποβάλουν τις αιτήσεις και να δικαιωθούν? Οι δικηγορικοί σύλλογοι της Κρήτης ζητούν νέο άνοιγμα της διαδικασίας υποβολής αντιρρήσεων και αύξηση των επιτροπών εκδίκασης αναπεριφερειακή ενότητα.